Σοβαρά επεισόδια έγιναν τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Αθηνών, όταν ομάδα περίπου 15 ατόμων βγήκε από τη γεωπονική σχολή και άρχισε να πετάει μολότοφ και πέτρες στους αστυνομικούς. Εκείνοι απάντησαν με χημικά. Τρία τουριστικά λεωφορεία που ήταν παρκαρισμένα έξω από τη σχολή λαμπάδιασαν. Τραγικό περιστατικό στην Καβάλα, με ένα βρέφος μόλις 20 ημερών να είναι νεκρό. Διακομίστηκε χωρίς τις αισθήσεις του στο Γενικό Νοσοκομείο της πόλης, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το μωρό είχε κοιμηθεί με τη μητέρα του και κάτω από συνθήκες που ερευνώνται από την αστυνομία έχασε τη ζωή του. Φως στα αίτια του θανάτου αναμένεται να ρίξει η ιατροδικαστική εξέταση που θα διενεργηθεί. Μπέρδεψε τον 44χρονο γιο της με τον σύζυγό της και τον χτύπησε κατά λάθος. Έτσι είπε στους αστυνομικούς μια γυναίκα 71 ετών από την Πολύχνη Θεσσαλονίκης. Ο άνδρας είναι σοβαρά τραυματισμένος στο κεφάλι. Οι αστυνομικοί που μπήκαν πρώτοι στο σπίτι εντόπισαν στον νεροχύτη της κουζίνας τρία μαχαίρια και ένα ψαλίδι με ίχνη αίματος, σύμφωνα με το festival.gr. Ο γιος φέρεται να δέχθηκε επίθεση με μαχαίρι και νοσηλεύεται σε πολύ σοβαρή κατάσταση. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας φέρεται να χτυπήθηκε από τη μητέρα του την ώρα που κοιμόταν. Νοσηλεύεται στη μονάδα εντατικής θεραπείας. Στη Λάρισα δύο αυτοκίνητα συγκρούστηκαν με σφοδρότητα και το ένα όχημα αναποδογύρισε στη μέση του δρόμου. Οι δύο γυναίκες που επέβαιναν στέγιο ταχύ τραυματίστηκαν. Το τροχαίο έγινε στην καρδιά της πόλης όταν το ένα αυτοκίνητο προσέκρουσε πάνω σε ένα σταθμευμένο μαύρο γιο ταχύ. Στο σημείο έσπευσαν αμέσως η αστυνομία, δύο ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ και δύο πυροσβεστικά οχήματα για τον απεγκλωβισμό ατόμων. Οι γυναίκες μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας. Επιμνημόσυνη δέηση για τα θύματα των Τεμπών τελέστηκε το πρωί στη Μητρόπολη Αθηνών. Πάμε στον Άρη Λάμπο για να ενημερωθούμε. Άρη. Ρένια, 67 μέρες συμπληρώνονται από το τραγικό σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, στο οποίο χάθηκαν 57 συνανθρωποί μας. Βαρύ το κλίμα σήμερα στη Μητρόπολη Αθηνών, όπου ο Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος αμέσως μετά την Κυριακάτικη λειτουργία τέλεσε τρισάγιο στη μνήμη του, με τον πόνο να παραμένει ανίποτος για τις οικογένειες των θυμάτων. Εν τω μεταξύ, πλήθος κόσμου συνεχίζει να προσέρχεται στη Μητρόπολη για να προσκυνήσει την εικόνα της Παναγίας άξιον εστί. Είναι χαρακτηριστικό ότι υπήρχαν πιστοί από τα ξημερώματα και περίμεναν υπομονετικά για να ανοίξει ο ναός και να προσκυνήσουν. Και σήμερα δημιουργήθηκαν ουρές από ανθρώπους, οι οποίοι πρέπει να σου πω ότι ήρθαν από όλα τα μέρη της Ελλάδος για να προσκυνήσουν την εικόνα η οποία θα παραμείνει στη Μητρόπολη έως τις 15 Μαΐου, Ράνια. Ευχαριστώ πολύ, Άρη. Το ανοιξιάτικο Σαββατοκύριακο διαδέχεται μία εβδομάδα με άστατο καιρό. Ο Θοδωρής Κολυδάς θα μας ενημερώσει για τις λεπτομέρειες. Βέβαια, συνηθισμένοι είμαστε τον τελευταίο καιρό, Θοδωρή, με τον άστατο καιρό. Καλό μεσημέρι, πράγματι. Έτσι έχουν τα πράγματα. Η θερμοκρασία, βέβαια, και αύριο, αλλά και ο καιρός σε γενικές γραμμές στην κεντρική και την νότια Ελλάδα θα είναι βελτιωμένος. Δεν θα αλλάξει σημαντικά. Στη βόρεια Ελλάδα, βέβαια, θα ξεκινήσουμε από αύριο κάποια φαινόμενα, δηλαδή κάποιες τοπικές μπόρες το μεσημέρι και το απόγευμα. Ενώ οι θερμοκρασίες αύριο θα φτάσουν τοπικά ακόμη και τους 25 με 26 βαθμούς. Δηλαδή κοντά στα κανονικά επίπεδα. Όμως από την Τετάρτη, Τρίτη προς Τετάρτη περισσότερο θα έλεγα, αρχίζει η αστάθεια πάλι και εντείνεται στα υπηρετικά, με μπόρες και σποραδικές καταιγίδες το μεσημέρι και το απόγευμα και παράλληλα, βέβαια, πτώση της θερμοκρασίας που θα κυμαίνεται σε γενικές γραμμές περίπου μέχρι το τέλος της εβδομάδος σε επίπεδο λίγο κάτω από τα κανονικά για την εποχή. Να σημειώσω ότι κάποιες σημαντικές βροχές και στην Αττική αλλά και γενικότερα στη χώρα φαίνεται την ερχόμενη Παρασκευή και Σάββατο με αρκετά ενισχυμένες νοτιάδες οι οποίοι τοπικά θα φτάνουν και τα 7 μποφόρα. Μας τα έχεις πει, Θοδωρή. Τώρα δεν ξέρω αν αυτό που λέμε βροχές, αν θα είναι καταιγίδες, αν θα δούμε ένα χειμωνιάτικο σκηνικό που να παραπέμπει μάλλον σε χειμώνα ή θα πούμε ότι μπόρα είναι και θα περάσει, όπως μας λες, για τις επόμενες ημέρες. Περισσότερο γι' αυτό να πούμε. Χαρακτηριστικά πάντως να σημειώσω ότι σαν σήμερα το 1989 χιόνιζε μέσα στην Τρίπολη με μόλις ένα βαθμό Κελσίου. Έχει ο Μάιος διάφορα extreme, δεν φαίνεται σε τέτοιες ακραίες καταστάσεις να φτάνουμε. Πάντως η αστάθεια θα διατηρηθεί κυρίως στα μέσα της εβδομάδας σε όλη σχεδόν την υπηρετική χώρα, Ράνια. Θοδωρή, ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση. Ένα ακόμα περιστατικό ενδοσχολικής βίας, κυρίες και κύριοι, ήρθε στη δημοσιότητα. Σε βίντεο διακρίνονται δύο μαθητές ΕΠΑΛ στις Σέρρες να παίζουν άγριο ξύλο, κινδυνεύοντας να τραυματιστούν πολύ σοβαρά. Το βίντεο μάλιστα ανέβηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι δύο μαθητές χτυπιούνται με γροθιές και στη συνέχεια ο ένας σηκώνει τον άλλον στον αέρα και τον πετά στο έδαφος. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο καυγάς ξεκίνησε σαν αστείο,
αλλά παραλίγο να καταλήξει σε σοβαρό τραυματισμό. Ευτυχώς δεν τραυματίστηκε κανείς από τους μαθητές, οι οποίοι ωστόσο τιμωρήθηκαν με αποβολή. Και εδώ τελείωσε και το απογευματινό δελτίο ειδήσεων του Star Channel. Για συνεχή ενημέρωση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας star.gr. Ακολουθεί η ξένη σειρά «Τα φιλαράκια». Επόμενη προγραμματισμένη ενημέρωσή σας στις 8 παρατέταρτο με τον Σπύρο Λάμπρου. Κυρίες και κύριοι, καλό και χαρούμενο απόγευμα να έχετε. Γεια σας.